Πρέπει να πάμε στον κύριο Νεοφίτου. Το θέμα ναι. της αμοχώς του, το μεταναστευτικό, αλλά και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για περιορισμό του κινδύνου από τον κορονοϊό. Ήταν μια παραγωγική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εξεφράστηκαν οι θέσεις τόσο εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά και επί των τριών θεμάτων που συζητήθηκαν υπήρξε τοποθέτηση και εκτιμήσεις από το σύνολο των συναδέλφων που παρευράθηκαν σήμερα στην συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Για την αμόχωστο θα επαναλάβουμε τη θέση μας πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε με όλα τα πολιτικά όπλα που έχουμε στην διάθεσή μας τις έκνομες και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας να επικύσει την περίκλειστη περιοχή της αμοχώς του. Η αποτροπή αυτής της κίνησης της Τουρκίας είναι μεγάλης σημασίας, γιατί εάν στο τέλος της ημέρας η Τουρκία επικύσει ακόμα και την περίκλειστη περιοχή της αμοχώς του, πόσες ελπίδες θα μας μείνουν για εδαφικές αναπροσαρμογές στο ενδεχόμενο λύσης του κυπριακού προβλήματος. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, εάν δεν πάρουμε ως πολιτεία στην ολότητά της γρήγορες και σημαντικές αποφάσεις, το μεταναστευτικό σε μερικές εβδομάδες ή μήνες θα είναι ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίζουμε ως τόπος. Δεν είναι μόνο οι παράνομες ροές που γίνονται είτε μέσω της παραμεθωρίου περιοχής είτε από την θάλασσα, αλλά και ένα σημαντικό μέρος από τους αιτητές ασύλου εισέρχονται νόμιμα στην χώρα μας για νόμιμη εργασία ή για φίτηση. Και πρέπει να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους να μην γίνεται εκμετάλλευση, γιατί δεν πρόκειται περί πολιτικών προσφυγικών ροών, αλλά στις πλήστες περιπτώσεις από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται αδυναμίες του συστήματος. Λυπούμε να παρατηρήσω πως υπάρχουν συγκεκριμένοι που μετάτρεψαν το θέμα του πολιτικού ασύλου σε μια πολύ επικερδή βιομηχανία και επιχείρηση. Και πρέπει να είμαστε αμήλικτοι σε αυτές τις νοοτροπίες και αυτές τις πρακτικές. Είμαστε άνθρωποι, σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θα γίνουμε ρατσιστές, αλλά έχουμε την ίδια ώρα και υποχρέωση εναντί της κυπριακής κοινωνίας και έχουμε υποχρέωση και για την ασφάλεια της χώρας μας και την ευημερία των πολιτών μας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για κάποιες σκέψεις της κυβέρνησης. Μέχρι τη Δευτέρα κληθήκαμε ως πολιτικά κόμματα να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός έχουμε ήδη επεξεργαστεί από καιρό αυτό το ζήτημα και θα καταθέσουμε στην κυβέρνηση τις ολοκληρωμένες μας σκέψεις και εισηγήσεις για το θέμα. Όσον αφορά τον έλεγχο και τον περιορισμό των κινδύνων από τον κορονοϊό, έχουμε ενημερωθεί από την κυβέρνηση τους λόγους για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάποιων εκ των οδοφραγμάτων. Λόγοι που στηρίζονται στην υποχρέωση του κράτους για ουσιαστικούς ελέγχους για πιθανούς κινδύνους από τον κορονοϊό.
Ξεκαθαρίστηκε και σήμερα στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι δεν υπήρχε καμιά πολιτική χρειά στην απόφαση της κυβέρνησης. Την ίδια όμως, ώρα, καταγράφονται τοποθετήσεις και προσπάθεια εκ μέρους της άλλης πλευράς να πολιτικοποιήσει το θέμα. Είναι γι' αυτό που ως Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράσαμε την άποψή μας, την οποία και δημόσια καταθέτουμε. Στεκόμαστε και στηρίζουμε την κυβέρνηση στην προσπάθειά της για αύξηση των μέτρων ελέγχου για τον κορονοϊό, είτε αυτή αφορά αεροδρόμια, λιμάνια ή από τα οδοφράγματα. Την ίδια ώρα θεωρούμε πως η πολιτεία πρέπει να βρει το κατάλληλο προσωπικό και τον αναγκαίο αριθμό. Και όπως γίνονται εντελεχοί έλεγχοι στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και στα υπολειτουργίαν οδοφράγματα, να στελεχωθούν και τα υπόλοιπα το συντομότερο δυνατόν για να αφαιρεθούν τα οποιαδήποτε πολιτικά επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Και είμαστε ως Δημοκρατικός Συναγερμός με μια πάγια θέση. Εμείς αγωνιζόμαστε για να μην υπάρχουν οδοφράγματα, για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Εάν οι συνθήκες επέβαλαν μια προσωρινή αναστολή λόγω της έλλειψης προσωπικού, θεωρούμε πως η πολιτεία πρέπει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές της για τη σωστή στελέχωση και επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων που προσωρινά έχουν ανασταλεί. Πολιτικοποιείται όμως το θέμα και από τα Ηνωμένα Έθνη, αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον από την ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, κύριε Ζαφίλη. Θέλω μια αντίδραση από πλευράς συναγερμού. Θεωρώ πως εάν η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες θα μπορέσει να βρει το κατάλληλο προσωπικό και τον αναγκαίο αριθμό για τη σωστή επάνδρωση και για το σωστό έλεγχο, όλα αυτά θα είναι παρελθόν.